Για να δούμε τώρα. Καλημέρα κύριε Τζίμερε. Κύριε Τζίμερε, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Για να σας πιάσουμε, είδαμε και πάθαμε. Είναι τεχνολογία. Είναι η τεχνολογία ή η τεχνολογία εντός εισαγωγικών. Διαλέγετε και παίρνετε. Κύριε Τζίμερε, τι γίνεται σχετικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ότι συμβαίνουν στην πατρίδα μας? Υπάρχει η λίστα Πέτσα νούμερο 1 και νούμερο 2, η οποία έχει επηρεάσει απόλυτα την ειδησιογραφία στην πατρίδα μας. Ακούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική μας. Μας έχουν τραλάνει. Απ' την άλλη μεριά είδαμε την κηδεία και το θάνατο του Μίκη του Θεοδωράκη, η οποία έγινε διαφημιστική εκμετάλλευση επί σειρά ημερών. Και μάλιστα είδαμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει από πίσω τον σύντροφο έχοντας το χέρι στο νόμο της για να βγάλει φωτογραφίες με το κινητό. Μπορείτε να μου πείτε, ζούμε σε καμία χώρα διαφορετική από αυτή που νομίζω ότι ζούμε? Όχι, ζούμε σε αυτή τη χώρα που νομίζουμε όλοι, η οποία έχει πολιτικούς ευτελείς και πολίτες ευτελείς επίσης. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς τους εκλέγουμε. Δηλαδή, ακούω κάποιους που λένε, μα είναι δυνατόν να μας κυβερνάνε τρεις οικογένειες? Γιατί τους ψηφίζεις? Γιατί ψηφίζεις δηλαδή τον πολιτικό ο οποίος εκλέγεται επειδή έχει ένα όνομα? Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, υπήρξε μια αισχρή εκμετάλλευση ενός ανθρώπου όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος πέρα από τη μουσική του διάσταση προσπάθησε ως πατριώτης να είναι ενωτικός. Θυμάστε το Καραμαλής, οι τάγκς, ήρθε ο Καραμαλής. Θυμάστε την συνέντευξή του που είπε ότι εγώ εθελοντικά πήγα στη νεολαία του Μεταξά, διότι ήμουν πατριώτης και τότε ήμασταν μικρά παιδιά και μας μιλούσαν για την πατρίδα. Δεν μας λέγαν αντικομουνιστικά πράγματα, μας λέγαν για την Ελλάδα. Υπάλεψα για την Ελλάδα με τα λάθη που έκανε. Είπε ότι ο ολοκληρωτισμός, ο αριστερόστροφος είναι ο πιο φασιστικός. Συμμετείχε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, έβγαλε λόγο για τη Μακεδονία. Για ποιο λόγο δεν μετεδόθη αυτός ο λόγος που έβγαλε από όλα τα κανάλια? Για ποιο λόγο? Υπήρξε επίσης υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επικρατείας, υπουργός στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δηλαδή ο Θεοδωράκης. Μόνο ότι, εντάξει, πολιτικά έχει μία, θα την έλεγα πιο ρομαντική, πιο αφελή αντίληψη για τον κόσμο. Αλλά ωστόσο δεν πήγε κάτω από κάποιο κόμμα. Τώρα, στο τέλος της ζωής του, είπε ότι εντάξει, εγώ θέλω να πεθάνω ως κομμουνιστής. Ίσως ήταν και ένα είδος χιούμορ, ότι μόνο ως πτώμα κάποιος μπορεί να. Όχι, κύριε Τζίμερε, σας θυμάει η ειλικρίνειά σας, διότι αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζω ποια είναι η πολιτική σας τοποθέτηση, μιλάτε με απόλυτη ειλικρίνεια για έναν άνθρωπο, ο οποίος ανεξάρτητα που ανήκε πολιτικά ή που ξέρουμε ότι ανήκε πολιτικά, προσέφερε ένα τεράστιο έργο στην πατρίδα, αφενός μεν με τη μουσική του, αλλά από την άλλη μεριά και στην πολιτική, δεν την εκμεταλλεύτηκε ούτε για να οικονομήσει, ούτε για να γίνει διάστημος μέσω της πολιτικής, ούτε τίποτα. Είχε δηλαδή μία αγνή ελληνική συμπεριφορά, την οποία ήρθαν τα κανάλια, το θυμήθηκαν μετά το θάνατό του, όταν η κόρη του έλεγε δεν έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό ρεύμα, κανείς δεν ασχολεί το, και από την άλλη πλευρά δεν άφησε εκατομμύρια όπως αφήσαν ορισμένοι άλλοι στο παρελθόν, ή αφήνουν τώρα ή έχουν ορισμένοι άλλοι, και έγινε μία πλήρης εκμετάλλευση, και θα ήθελα να μου σχολιάσετε και τη συμπεριφορά της Προέδρου Δημοκρατίας, η οποία έχοντας τον σύντροφο από πίσω με το χέρι στον νόμο της, έβγαζε φωτογραφίες με το κινητό του. Με συγχωρείτε, είναι χώρα αυτή? Πού ζούμε, μπορώ να μάθω? Εντάξει, έχει αυτή την αντίληψη η Πρόεδρος Δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι θέμα αντίληψης, είναι Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν αντιλήψεις εκεί. Υπάρχει σεβασμός στο ελληνικό κοινό αίσθημα. Προσέξτε. Τον σεβασμό στους θεσμούς και τον σεβασμό στις περιστάσεις, ή τον έχεις μέσα σου ή δεν τον έχεις. Μάλιστα. Ας πούμε, μου έκανε κακή εντύπωση το ότι ο Πρωθυπουργός καθόταν μπροστά στο φέρετρο με το πόδι. Από το στόμα μου το πήρατε. Σταυροπόδι, ας πούμε, σαν να ήταν σε καφενείο. Δηλαδή, ίσως να μην είχε πάρει το μάθημα στο Χάρβαρντ, να ήταν μάθημα επιλογής. Μήπως το έκανα. Μήπως η παρουσία του εκεί ήταν από Αγκαρία. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τζίμερ, το ξέρετε. Αυτό δεν το σκέφτεσαι. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια κηδεία, είσαι σεμνός. Και τα γιουχαίσματα στον Πρωθυπουργό, για να πάμε και να πούμε και για την άλλη πλευρά, επίσης είναι εκδηλώσεις αγρίων ανθρώπων. Δεν πας στην κηδεία για να γιουχάρεις. Σωστό. Πας για να τιμήσεις τον νεκρό. Και όταν γιουχάρεις οποιονδήποτε, δείχνεις έλλειψη σεβασμού στον νεκρό. Κύριε Πρόεδρε, πώς κρίνετε αυτό το έσχος το οποίο έγινε με τον Πρωθυπουργό, που εκτός από το γιουχάρισμα
τον απεκάλεσαν και κάθαρμα μια αισχρή έκφραση η οποία προσβάλλει όλα αυτά τα οργανωμένα υποκείμενα τα οποία δεν έχουν καν δικαίωμα να βρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μπορεί να ψηφίζουν και να αποφασίζουν. Είναι κάτι το πρωτοφανές. Δεν ακούσαμε ποτέ τέτοια πράγματα για κανένα πολιτικό αρχηγό. Αυτό είναι το επίπεδο της αριστεράς. Μάλιστα. Η αριστερά είναι ένας βόθρος. Εγώ από την αρχή της πολιτικής μου δραστηριότητας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτός πρωτοστατεί σε όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποινικού και ψυχιατρικού ενδιαφέροντος, το έχω πει και από την εκπομπή σας, όχι πολιτικού. Να μην θυμηθούμε το hashtag το οποίο, με το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, δεν θέλω να το πω, το Μητσοτάκη Παύλα αυτό. Ωστέ. Δηλαδή ο πολιτικός διάλογος εντός εισαγωγικών έχει εκπέσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αθλειότητας, το οποίο ντρέπομαι και να το σχολιάσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, αλλά η αντιπολίτευση είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα στη δημοκρατία. Η αντιπολίτευση μπορεί να είναι επικοδομητική, να διορθώνει τα λάθη της κυβέρνησης και να στηρίζει επίσης την κυβέρνηση όπου χρειάζεται. Η δημιουργία στην περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, η παράταξη που εκπροσωπώ, της οποίας είμαι επικεφαλής, ψήφιζε θετικά για πολλές εισηγήσεις της Δούρου στην προηγούμενη διοικητική περίοδο. Το θυμάμαι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα, έχουμε υπερψηφίσει και προτάσεις του ΚΚΕ. Διότι εμείς δεν εξετάζουμε ποιος λέει κάτι. Εξετάζουμε αυτό που λέγεται. Δηλαδή, πρόβλημα λύση. Ποια είναι η λύση που προτείνεται? Την κρίνουμε σωστή? Την κρίνουμε συμφέρουσα? Θα την υπερψηφίσουμε, όποιος και να την προτείνει. Δεν την κρίνουμε, θα την καταψηφίσουμε, επίσης όποιος και να την προτείνει. Η Ελλάδα έχει χωριστεί δίκην ποδοσφαιρικών οπαδών, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε να αναβαθμιστεί το επίπεδο, αλλά δεν βοηθάει. Μισό λεπτό λίγο, κύριε Πρόεδρε. Ούτε η αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί και να το κάνει. Κύριε Πρόεδρε, ποιος παρασύρει τους οπαδούς να εκδηλώνονται όπως θα εκδηλωθούν σήμερα με μεγάλη ακρότητα, όταν πάντα πριν από την έλευση ενός Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όποιος και να είναι αυτό, αρχίζει μια σπερματολογία ψευδών υποσχέσεων που ποτέ δεν υλοποιούνται και αρχίζουν τα παραμύθια της χαλιμάς από το στόμα του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Θα κάνεις γήπεδο εσύ, παλιά θυμάστε με τον Ηρακλή, θα κάνει γήπεδο Άρης. Έτσι γίνονται τα γήπεδα. Τα χωράφια αυτά έχουν ορισμένες δικλείδες, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να γίνουν γήπεδα. Όταν ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του το γήπεδο και έρχεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ που δεν έχει σχέση με τον ερασιτέχνη και λέει θα χρηματοδοτήσω την κατασκευή του γηπέδου. Πώς θα τη χρηματοδοτήσει από νομικής άποψης όταν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει? Και το ξέρετε πολύ καλά, διότι χρειάζονται διάφορες δικλείδες αλλαγής γύρω από το ιδιοκτησιακό. Και από την άλλη πλευρά έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός πέρσι και μας λέει θα γίνει πτάμενος δρόμος πάνω από τον περιφερειακό. Από τότε το ξεχάσαμε. Μιλάνε για τις συγκοινωνίες 3-4 μέρες πριν αρχίσει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάει για το μετρό ο Καραμαλής πριν μια εβδομάδα, τώρα το θυμήθηκε. Αυτό το διεθνές ποινικό έσχος από πάης άποψης. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ντρέπομαι που η Θεσσαλονίκη, που θα μπορούσε να έχει τη θέση που είχε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή να είναι το κέντρο των Βαλκανίων, γιατί αυτό ήταν η Θεσσαλονίκη τότε, είναι ένα πεδίο φτηνού λαϊκίστικου σόου. Έρχονται και μοιράζουν και μετά φεύγουν. Θυμάμαι την Λεωφόρο, την Παραλιακή, μια τη βυθίζουν, μια τη βγάζουν, μια την πάνε προς τα πέρα. Δηλαδή αυτά είναι ντροπής πράγματα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, που είπατε η υποθαλάσσια σύραγγα σμαστίχησε 80 εκατομμύρια, γιατί γίναν τα σχέδια. Απεφασίστη να μην γίνει η κατασκευή, αλλά πληρώσαμε 80 εκατομμύρια για τα σχέδια. Δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό? Δεν είναι ποινικό αδίκημα? Δεν τα δώσανε από την τσέπη τους. Δικά μας λεφτά δώσανε. Βεβαίως. Και θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να έχει μια έκθεση συνεχή. Δηλαδή ένας χώρος εκθεσιακός. Δεν είναι ένα παζάρι όπως είναι τώρα. Έρχονται και τα μηχανήματα, έρχονται και τα αυτά υλικά, ξέρω εγώ, τα ζαχαρωτά. Άντε και τα παιχνίδια, άντε και τα παπούτσια. Δεν είναι έτσι. Οι εκθέσεις πια σε όλο το... Όχι πια, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι εκθέσεις οι σοβαρές είναι μονοθεματικές. Υπάρχει ο εκθεσιακός χώρος και γίνονται εκθέσεις, ας πούμε, για σκάφη αναψυχής. Ή για παπούτσια, ή για ρούχα. Ή για πληροφορική, ή για γεωργικά μηχανήματα. Μόνο. Εδώ μιλάμε διεθνής έκθεση και δεν ξέρουμε τι είναι. Έρχονται από όλη την Ευρώπη.
και από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν στη Γερμανία, στον Ντίσελντορφ, ας πούμε, που γίνονται πολλές τέτοιες εκθέσεις, μόνο αυτό που τους ενδιαφέρει. Εδώ είναι κάθε καρδιά σκαριδί και τα περισσότερα περίπτερα είναι κρατικά. Δηλαδή διαφημίζεται το Υπουργείο ΤΑΔΕ, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι, για ποιο λόγο ένα Υπουργείο ή ένας δημόσιος οργανισμός. Πρόεδρε, σας διακόπτω. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ή θα καταργηθεί ή θα λειτουργήσει διαφορετικά ή θα μεταφερθεί από εκεί για να αξιοποιηθεί αυτός ο υπερπολίτιμος χώρος και να γίνει ένα πνευμόνι αναπνοής με ένα ωραίο πάρκο για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης. Για λίγο σας παρακαλώ. Πέστε μου κάτι. Κατά την άποψή μου, γιατί το έχω μελετήσει το θέμα, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι πιο ειδικοί, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί εκτός του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Όπως είναι όλες οι εκθέσεις παγκοσμίως. Να αποδοθεί αυτός ο χώρος στη Θεσσαλονίκη, εκτός του κέντρου να υπάρχει πρόσβαση, να υπάρχει πάρκινγκ, να υπάρχουν όλες οι εξυπηρετήσεις τέλος πάντων για τους επισκέπτες και να λειτουργεί συνεχώς. Είναι δυνατόν να έχεις ένα χώρο εκθεσιακό και να το δουλεύεις μια εβδομάδα το χρόνο? Ακριβώς. Είναι σαν να έχεις ένα ξενοδοχείο και λειτουργεί μόνο τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Για λίγο να σας παρακαλώ. Πότε θα βγάλει τα λεφτά? Αν έχετε την καλοσύνη. Υπάρχει η λίστα Πέτσα νούμερο 1 και νούμερο 2, η οποία επισημοποιήθηκε και νομιμοποιήθηκε με μια τροπολογία στη Βουλή για να μην έχουμε και ποινικές διώξεις στο μέλλον. Δια της οποίας μοιράστηκαν εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη δικαιολογία ότι αυτό έπρεπε να γίνει για να μπορέσουν τα μέσα να μεταδίδουν γύρω από τον κορονοϊό την πείθο στους Έλληνες πολίτες σχετικά με τα εμβόλια και την ωφέλεια των εμβολίων. Υπό ποια λογική μοιράζονται εκατομμύρια του ελληνικού λαού, του Έλληνα φορολογουμένου, όταν αυτή η χώρα ζει συνέχεια με δανεικά για να πληρώσει τα προηγούμενα δάνεια, είμαστε χρεοκοπημένοι και από την άλλη μεριά αποφασίζουμε και νομική απαλλαγή για τους λοιμοξιολόγους. Και θέλω να μου πείτε, ολοκληρώνοντας, πώς είναι δυνατόν 4-5-6 λοιμοξιολόγοι να απασχολούν κάθε μέρα μέσω των τηλεοράσεων το μυαλό των Ελλήνων, δείχνοντας ότι έχουν μία εξάρτηση, όπως οι ναρκωμανείς, τηλεοπτική εξάρτηση, με αποτέλεσμα να έχει γίνει ένα μπέρδεμα σχετικά με το εμβόλιο και να έχει αναπτυχθεί και ένα ποσοστό φοβίας σε ένα σοβαρό ποσοστό Ελλήνων, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο? Η σχέση όλων των κυβερνήσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή ήταν διαχρονικά. Μάλιστα. Ο Πέτσας το κάνει απροκάλυπτα. Δηλαδή η κυβέρνηση αγοράζει θετικές γνώμες και μάλιστα θυμώνοντας όλους τους άλλους. Να τα πληρώσει από την τσέπη της άμα αγοράζει. Ακριβώς. Εμείς ως κόμμα δικαιούμαστε τηλεοπτικό χρόνο που δεν τον έχουμε καθόλου. Εγώ δεν εμφανίστηκα ποτέ σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό μετά τις εκλογές. Άρα με τα δικά μου τα λεφτά η κυβέρνηση με θυμώνει. Αυτό είναι σχρό. Είναι άκρος αντιδημοκρατικό, είναι κλοπή των χρημάτων των φορολογουμένων και είναι μια καθεστωτική αντίληψη, σε πληρώνω για να με λιβανίζεις, ας πούμε. Απ' την άλλη, ο χειρισμός στο θέμα του κορονοϊού έχει ξεφύγει εντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του να κάνεις lockdown τώρα, δηλαδή κλείνεις μαγαζιά ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, νεκρώνεις αγορές σε διάφορες πόλεις επειδή κάποιοι είναι ανεμβολιαστοί. Βρες τον τρόπο να χειριστείς αυτούς, να τους πιέσεις, να τους πείσεις, δεν ξέρω, αλλά ο άλλος ο οποίος ακολούθησε τα πάντα δεν μπορεί να καταδικάζεται σε 2 χρόνια συνεχή οικονομική ανέχεια και δυσπραγία να μην τον αφήνει να δουλέψει επειδή δεν έκανε εσύ καλά τη δουλειά. Δεν μου λέτε, για την αρχή αυτής της ιστορίας, αν ήθελε η κυβέρνηση να κάνει σοβαρά lockdown, θα έκανε σοβαρά. Αλλά ενώ εμείς ήμασταν κλεισμένοι μέσα και ακολουθούσαν, υποτίθεται, τους νόμους, αλώνιζαν οι πάντες. Εισβολείς που τους λέμε μετανάστες, κομματικοί στρατοί, διαδηλωτές, οπαδοί του Κουφοντίνα, γινόταν η καθημερινή παρέλαση στους δρόμους και βεβαίως η διάδοση του κορονοϊού. Ή εφαρμόζεις κάποια μέτρα για μικρό χρονικό διάστημα για να έχουν αποτέλεσμα, ή λες δεν τα καταφέρνω παιδιά, ο σώζον εαυτόν σωθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Κύριε Τζίμερε, η απαλλαγή των λοιμοξιολόγων με κοινοβουλευτική απόφαση, η οποία μου θυμίζει την απαλλαγή των τραπεζιτών παλιά που κλείσαν τις τράπεζες με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια οικονομία σοβιετικού τύπου, διότι η Ελλάδα είναι οικονομία σοβιετικού τύπου. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μια χώρα με 4 τράπεζες και το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό το πράγμα. Οι 4 τράπεζες δεν υπάρχουν πουθενά. Μια χώρα η οποία, όπως η Ελλάδα, βασίζεται σε 4 τράπεζες, έχει οικονομία σοβιετικού τύπου. Γι' αυτό είμαστε η χώρα της ανανεώσεως συνεχώς των δανείων. Πώς είναι δυνατόν? Και τέσσερις και εξαρτημένες. Εξαρτημένες με σοβαρά προβλήματα. Εξαρτημένες από το κράτος εντελώς. Δηλαδή, τσιράκια παραμάγαζα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν ξέρω πόσοι αντιλήφθηκαν ότι πήραμε παγκόσμιο ρεκόρ
στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Περάσαμε και την Ιαπωνία. Ακριβώς. Η Ιαπωνία έχει 234% χρέος προς ΑΕΠ και εμείς την ξεπεράσαμε με 236%. Ναι, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι, αλλά η Ιαπωνία παράγει τα μαλλιά της κεφαλής της και το χρέος λειτουργεί κανονικά. Εμείς δανειζόμαστε επί δανείων, επομένως πληρώνουμε τα προηγούμενα με επόμενα. Επομένως το δάνειο επισήμως θα φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο σε 15-20 χρόνια. Και επιπλέον το μεγαλύτερο μέρος του ιαπωνικού χρέους είναι εσωτερικό. Δηλαδή διακρατείται ακριβώς από ιαπωνικές τράπεζες ή από Ιάπωνες ιδιώτες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρόβλημα να μου πείτε, έρχονται πολλά μηνύματα εδώ σχετικά με τη φοβία ενός ποσοστού των Ελλήνων να κάνουν το εμβόλιο, οι οποίοι αποκαλούνται αρνητές. Συζητώντας με πάρα πολύ κόσμο, διαπιστώνω ότι το ότι δεν κάνουν το εμβόλιο οφείλεται σε μια φοβία η οποία έχει αναπτυχθεί από τον τρόπο που προσπάθησε να πείσει μέσω των λοιμοξιολόγων η κυβέρνηση τον κόσμο, ένα τρόπο ο οποίος ήταν απειλητικός, ήταν φοβικός, ήταν τρομοκρατικός. Δηλαδή δεν έβλεπε τον γιατρό να μιλάει ήρεμα, ευγενικά, με γλύκα, να προσπαθεί να πείσει με καλά ελληνικά λόγια, που υπάρχει ποικιλία στην ελληνική γλώσσα, τον κόσμο, με αποτέλεσμα η φοβία να αναπτυχθεί και να δημιουργηθεί μια αντίρρηση η οποία μου δημιουργεί την εικόνα εμφυλίου πολέμου μεταξύ των αρνητών, ας πούμε έτσι, και της κυβέρνησης. Ναι, έτσι είναι. Η επικοινωνιακή τακτική ήταν απολύτως λάθος και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα και μάλιστα όχι μόνο η επικοινωνιακή πολιτική αλλά και ο χειρισμός των περιπτώσεων θρόμβωσης. Θυμάμαι όταν εγώ ήξερα, διότι δημοσιογράφος με είχε ενημερώσει, ότι μια γυναίκα είχε πεθάνει από θρόμβωση 60 ετών, ο Κικίλιας έβγαινε και έλεγε δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο περιστατικό. Εάν η κυβέρνηση το χειριζόταν καλύτερα και έλεγε ότι ναι, συνέβησαν αυτά στην αρχή γιατί δεν ξέρουμε, αλλά τώρα γνωρίζουμε και εν πάση περιπτώσει. Και το ότι ζούμε είναι θέμα πιθανοτήτων. Δηλαδή υπάρχουν πιθανότητες να πεθάνουμε από σκορπιό, από κεραυνό, από μετεωρίτη, από καρδιακή προσβολή, από οτιδήποτε. Από τη μέρα που γεννιέμαστε παίζουμε με τις πιθανότητες ζωής και θανάτου. Και το ξεκαθάριζε ότι πια δεν υπάρχουν πιθανότητες θανάτου, γιατί πια γνωρίζουμε τι γίνεται με τις θρομβώσεις. Αλλά μπορεί να σου συμβεί κάποια παρενέργεια την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Εγώ πάντως, για μένα και για την οικογένειά μου, χωρίς να τους επηρεάσω, αποφασίσαμε να κάνουμε και τις δύο δόσεις. Το ίδιο και εγώ. Και μια χαρά είμαστε, διότι θεωρούμε ότι η πιθανότητα να πάθουμε κάτι κάνοντας εμβόλιο είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα να πάθουμε κάτι μην κάνοντας. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν πάει να πει ότι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν το εμβόλιο θεωρούνται εχθροί της κοινωνίας και πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέτρα τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της λογικής. Εδώ πέρα μιλάμε για έναν εκφοβισμό ο οποίος κάνει τον μη εμβολιασμένο να φοβάται περισσότερο. Ο μη εμβολιασμένος πρέπει να πιστεί ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Όχι να απειληθεί, όπως από τη Δευτέρα θα απειλούνται όσοι δεν κάνουν rapid test, τα οποία πρέπει να είναι επίσημα πλέον μέσω γιατρού, ούτως ώστε να κοινοποιείται επίσημα το αποτέλεσμα μετά τις πλαστογραφίες που ανακοινώθηκαν, που από ό,τι πληροφορούμε δόθηκε μεγάλη έκταση εν σχέση με την πραγματικότητα. Ξεκινάνε τα σχολεία και ξέρετε τα σχολεία θα μπορεί να γίνει ειδικά με την καινούργια, με τη μετάλλαξη Δέλτα ή με τη μετάλλαξη Μη η οποία έρχεται και αυτή, θα μπορούσε να είναι τα σχολεία εστίες υπερμετάδοσης. Άρα κάπως πρέπει σοβαρά να το δούμε αυτό. Που σημαίνει ότι εγώ θεωρώ ότι κάποια μέτρα που λαμβάνονται προς τον περιορισμό του ιού, της μετάδοσης του ιού, είναι δικαιολογημένα. Αλλά δεν προσυπογράφω σε καμιά περίπτωση αυτό το πολεμικό κλίμα, το οποίο να πω ότι καλλιεργείται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή αυτοί που δεν εμβολιάζονται, δεν λένε ότι εγώ ρε παιδί μου για δικούς μου λόγους. Σας τιμάει η τοποθέτησή σας, μπράβο. Δεν λαϊκίζω, δεν χαϊδεύω πια. Για δικούς μου λόγους αποφάσισα να μην το κάνω, σεβαστό. Αλλά γράφουν κατεβατά εναντίον όσων εμβολιάστηκαν ότι μας κοροϊδεύουν. Δεν μας κοροϊδεύουν. Ξέρετε το 2020. Όταν ο ιός στέριζε την άνοιξη, περιμέναμε το εμβόλιο πώς και πώς. Τότε δεν άκουσα κάποιος να λένε ότι τι εμβόλιο θα έρθει και πώς θα είναι αυτό. Και έχουμε κάνει στη ζωή μας δεκάδες εμβόλια και ως νέοι και ως παιδιά και στο στρατό μας κάνανε εμβόλια. Δεν καθίσαμε να πούμε για πες μου τη διαδικασία Παρασκευής και τι περιπτώσεις έχουν παρουσιαστεί ας πούμε παρενεργειών. Διότι όλα τα φάρμακα και η ασπιρίνη έχει περίπτωση παρενέργεια. Ναι, αλλά εδώ συμβαίνει το εξής. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Οτιδήποτε φάρμακο και να αγοράσεις, το αγοράζεις συσκευασμένο, όπου μέσα περιλαμβάνει ένα χαρτί το οποίο λέει τις παρενέργειες. Το εμβόλιο
Πας κάπου να το κάνεις, βλέπεις ένα μπουκαλάκι και μια σύριγγα, βάζουν τη σύριγγα στο μπουκαλάκι, σου βάζουν την έννοια στο μπράτσο, αλλά δεν σου δίνουν κανένα χαρτί που να μιλάει για παρενέργειες. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τις παρενέργειες. Ναι, θα έπρεπε να γίνει έτσι. Και το μπουκαλάκι μου λέει ο συνεργάτης μου, και το μπουκαλάκι λέει απαγορεύεται να σου δώσουν, το πετάνε. Ναι, θα έπρεπε να ενημερωθεί ο κόσμος, το είπα από την αρχή, θα έπρεπε να ενημερωθεί. Αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχει ενημέρωση στο διαδίκτυο, το αν ψάχνεις να βρεις αυτούς οι οποίοι δήθεν, ας πούμε, ενημερώνουν για τον κορονοϊό, τραγουδιστές κλπ, δεν ξέρω τι άλλο, ή ψάχνεις να βρεις επιστημονικά δεδομένα, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ξαναλέω, ο καθένας καταλήγει σε ένα συμπέρασμα για τον εαυτό του. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει... Από εκεί και ύστερα, εγώ δεν θεωρώ εχθρό μου αυτόν που δεν εμβολιάζεται, ούτε θεωρώ ότι πρέπει αυτός να τσακώνεται με αυτόν που εμβολιάζει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η αμφιβολία μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν επιστήμονα γιατρό, λέει ότι υπάρχει αναφορά από τα εργοστάσια ότι η επίσημη έγκριση για την... για την νομιμότητα εντός εισαγωγικών, που με τον εμβολίο, θα δοθεί τέλη του 22. Άρα αυτή τη στιγμή είναι δοκιμαστικά τα εμβόλια ακόμα. Όχι, όχι, δεν είναι. Δόθηκε από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Αμερικής. Άρα δηλαδή, μισό λεπτό, οργανισμό. Τα εμβόλια της Pfizer είναι νόμιμα καθόλου. Όχι, δεν είναι μόνο η Αμερική στον κόσμο και θα έπρεπε να κινηθούν πολύ πιο γρήγορα και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Ωστόσο, το ότι δεν δόθηκε δεν οφείλεται στο ότι πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για την τρίτη δόση, δεν είσαι γιατρός. Για να δούμε τις παρενέργειες, διότι οι παρενέργειες είναι άμεσες, δεν υπάρχουν παρενέργειες μετά από 5 χρόνια. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, σου λένε τώρα μετά 8 μήνες λένε άλλοι, 6 μήνες λένε άλλοι, αλλά να κάνεις και τρίτη δόση. Ναι. Ναι, γιατί έχει πέσει η ανοσία. Να σας πω. Γιατί έχει πέσει, το ίδιο που συμβεί και με την απλή γρήπη. Και τους ακροατές. Δεν έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο με το Θεό ή με τη φύση ότι θα ζούμε μέχρι τα 80, τα 90, τα 100. Μπορεί να πεθάνουμε και αύριο. Ωραία. Ο κορονοϊός ήταν κάτι το οποίο δεν το προβλέψαμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο καθένας θα το αντιμετωπίσει όπως νομίζει καλύτερα. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Να πω ότι θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη με το φαΐλι. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, και την Παρασκευή στις 8 το απόγευμα θα δεχθούμε φίλους και καινούριους φίλους όσοι θέλουν και μας ακούν. Πού θα γίνει αυτό? Στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Ωραιότατα. Και συνεχεία έχετε και ένα τραπέζι, μου φαίνεται. Ναι, έχουμε συναντήσεις με πολύ κόσμο. Okay. Ναι. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά.